Το ελάχιστο που μπορούμε εμείς ως ΠΕΒΔ Θεσσαλίας, εκπροσωπώντας την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, το δεύτερο κέντρο υγείας σήμερα που επισκεφτόμαστε μετά το Δήμο Παλαμά, το κέντρο υγείας του Δήμου Σοφάδων, το οποίο, και μιλάω ως οικοδεσπότης τώρα, είναι το κέντρο υγείας που έχει το μεγαλύτερο φόρτο και πάνω στην πανδημία, ο φόβος όλων ήταν τι θα γίνει με το κέντρο υγείας Σοφάδων. Γνωστοί οι λόγοι, να μην τους επαναφέρω και να μην τους ξανααναφέρω, αλλά να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και δεν θέλω να κρύβω ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου. Θέλω να πω ότι είπα και στον Δήμο Παλαμά, εδώ βέβαια να χαϊδέψω και λίγο τα αυτιά μου, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους όλους. Αυτούς που από την πρώτη μέρα, όλα τα χρόνια βέβαια αυτά, αλλά πάνω στην πανδημία από την πρώτη μέρα, στάθηκαν αρρωγοί στους συνανθρώπους, στάθηκαν απέναντι στην κοινωνία τιμώντας το επάγγελμά τους, τιμώντας τον όρκο που δώσαμε σε αυτή την επιστήμη. Και δόξα τω Θεώ και μετά τις τελευταίες εξετάσεις, δειγματοληπτικές εξετάσεις στη συγκεκριμένη ευπαθή ομάδα, δείξαμε ότι όλος ο κόπος, όλος ο αγώνας αυτών των ημερών είχε νόημα. Για να μπορούμε σήμερα να στεκόμαστε κοντά και δίπλα, να μπορούμε ως σκέψη και ως φιλοσοφία να έχουμε ξεπεράσει τις φοβίες μας, και μου να δηλώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω εκπροσωπώ και τους συναδέλφους δύο δημάρχους, εκπροσώπους της Θεσσαλίας, στον ομό Καρδίτσης και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς. Σε εσάς που ήσασταν μπροστά. Και το δείγμα στη συζήτηση που κάναμε και στο Κέντρο Υγείας Παλαμά, αλλά και στις προηγούμενες μέρες, είναι ότι υπάρχει φιλότιμο. Και όταν υπάρχει φιλότιμο, υπάρχει ελπίδα. Όλοι οι αυτοδιοικητικοί άντρες σε όλες τις περιοχές προσπαθήσαν και δώσανε από αυτό που μπορούσαν να δώσουν για να στηρίξουν τι, να στηρίξουν την τοπική κοινωνία. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν τοπικές κοινωνίες, έχουν το ζήλο, έχουν το θάρρος να αντιμετωπίζουν τα πράγματα και να είναι παρόντες όταν δυσκολεύουν, θεωρώ ότι τούτες οι κοινωνίες έχουν και παρόν, έχουν και μέλλον. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την ΠΕΔ Θεσσαλίας που μας πρόσφερε αυτό το υλικό στις δύσκολες εποχές τώρα που ζούμε, το οποίο θα μας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο και ευελπιστούμε και σε καινούργια βοήθεια όποτε χρειαστούμε. Την οποία πιστεύω ότι θα την έχουμε, γιατί πραγματικά μέχρι στιγμής αποδείξαν ότι προσφέρουν πραγματικά υπηρεσία τεράστια. Ευχαριστούμε την ΠΕΔ για τα υλικά που μας έστειλε. Η κίνηση που κάναμε να προσφέρουμε σαν ΠΕΔ Θεσσαλίας ένα συμβολικό πιστεύω ποσό, της τάξης των 65.000 ευρώ σε όλα τα κέντρα υγείας της Θεσσαλίας, που δεν είδε θέλει να υποκαταστήσει την κυβέρνηση ή το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι μια πράξη ενίσχυσης. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και αυτές τις μέρες, γι' αυτό κάναμε αυτή τη θέληση και οι τρεις δήμαρχοι να ξέρετε ότι πέρα από αυτά την προσφορά της ΠΕΔ έχουμε αποφασίσει και έχουμε προσφέρει μέρος του μισθού μας και τα Δημοτικά Συμβούλια στα τρία κέντρα υγείας, Σοφάδων, Παλαμά και Μουζακίου, πάλι με σκοπό να ελαφύνουμε λίγο την κατάσταση αυτή και επαναλαμβάνω επουδενή να δεν θέλουμε και δεν έχουμε σκοπό να υποκαταστήσουμε την κεντρική κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε σήμερα στην πρώτη εργάσιμη μετά το Πάσχα σε μία απόφαση που έχει πάρθει εδώ και 25 μέρες όσον αφορά την χρηματοδότηση των κέντρων υγείας που υπάρχουν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και στα τρία μας νησιά, τη Σκιάθο, την Αλόνισο και την Σκόπελο, να προσπαθήσουμε πάνω σε αυτή την πανδημία να συνεισφέρουμε και εμείς σε αυτό που
αρμόζει για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και τι είναι αυτό. Πράγματα που εσείς επιλέξατε, εσείς ζητήσατε, που έχετε ανάγκη στον καιρό που ζούμε, είτε είναι μάσκες, είτε είναι αντισηπτικά, ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έρθει στη συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε όσον αφορά για κάποια καρότσα ή κρεβάτια οτιδήποτε. Εκεί θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ως αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό που ορκιστήκαμε ότι υπηρετούμε εμείς από την πλευρά μας και εσείς από τη δική σας πλευρά, θέλουμε να το κάνουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτές τις εποχές, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, υπάρχει και η δεύτερη δόση που θα πει. Αυτή η δόση ήταν γύρω στις 30.000, από ό,τι μου είπε εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Θάνος Κάρλος, ο Δήμαρχος του Πάνου. Έρχεται και μια δεύτερη δόση, άλλες 30.000 με 33.000, σε όλους τους Δήμους που μιλάμε τώρα, σε όλα τα κέντρα υγείας της περιφέρειας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ότι δεν έχουμε κρούσματα στους Δήμους μας οφείλεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες, τέσσερις βασικούς πυλώνες. Η κυβέρνηση που οφείλουμε να ομολογήσουμε πήρε πολύ γρήγορα και δραστικά μέτρα. Το σύστημα υγείας που θα το αφήσω και στο τέλος θα κάνω ιδιαίτερη μνήμα σε όλους εσάς που πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία είναι πολύ σημαντικό, που από την πρώτη στιγμή δίνει τη μάχη δίπλα στους δημότες, δίπλα σε όλους εσάς. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και δευτεροβάθμια. Εμείς έχουμε μεγάλη βοήθεια από το Δήμο. Και φυσικά στους ίδιους τους πολίτες, στους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι πειθάρχησαν και από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που θα βγούμε και από όλο αυτό, θα είμαστε και πιο δυνατοί και πιο ενωμένοι και πιο σοφοί σίγουρα. Χαρούμενοι. Χαρούμενοι για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ότι σε επίπεδο νομού, σε επίπεδο καρδίτσας, πλην του ενός κρούσματος, και αυτό εισαγόμενο σε εισαγωγικά που ονομάζω εγώ από Αθήνα, κρατήσαμε στο μηδέν το νομό. Και για να κρατήσεις μηδέν περιστατικά, σημαίνει ότι συντέλεσαν αρκετοί παράγοντες μαζί για να κρατηθεί αυτό. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος, που κατάλαβε τι γίνεται και έβαλε το εγώ του κάτω από το εμείς. Και συνηθίζω να λέω, όταν βάζουμε το εμείς, καταφέρνουμε στους Έλληνες πολλά πράγματα. Δεύτερον, ότι ως όργανο της αυτοδιοίκησης υπέρ Θεσσαλίας, είναι σήμερα χρήσιμη εδώ, με τα λίγα αυτά χρήματα, με μια κίνηση ανθρωπιάς τα λίγα περισσότερο, παρά σε χρηματικό αντίτυπο. Ποια πράγματα χρειάζεστε εσείς περισσότερο, οι άνθρωποι που βάλαν τον εαυτό τους μπροστά. Και να δηλώσω και μια αλήθεια, ότι γι' αυτό είμαστε περήφανοι όλοι, τουλάχιστον στην αυτοδιοίκηση, αλλά από ό,τι βλέπω και στο Κοινοβούλιο, ότι τούτοι οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι, μας κρατήσαν ζωντανούς, μας κρατήσαν όρθιους, και γι' αυτό τους ευχαριστούμε. Και να μην κουράσω, γιατί είναι στο πρώτο κέντρο υγείας που έχουμε και συνάδελφο αυτοδιοικητικό, την κυρία Ρογκανάκη, που μας θυμάμαι την παρουσία της και είναι δίπλα μας. Λοιπόν, γνωρίζετε τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και από μέσα, προφανώς σε καθηδίαν συζητήσεις. Οπότε, όταν πολλές δυνάμεις προσπαθούν η μία να βοηθήσει την άλλη, αυτή η περιοχή μας, αυτός ο τόπος μας, ο Δήμος Μουζακίου, ο Δήμος Παλαμά, ο Δήμος Οφάδων, έχει και παρόν, θα έχει και μέλλον. Και επειδή μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε μέλλον για αυτούς που έρχονται και να κρατήσουμε τις δομές και τις υποδομές μας, γι' αυτό το λόγο είμαστε σήμερα εδώ. Και αφού έχουμε συνάδελφο αυτοδιοικητικό. Ναι, κύριε. Αλλά να σας πω εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, περισσότερο προτιμώ να μιλήσω σε γιατρός. Και να πω ότι αυτά ακριβώς που μας χαρίζετε αυτή τη στιγμή που μας φέρατε, είναι αυτά που μου δίνουν την άνεση να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου καλύτερα. Να μην φοβάμαι, γιατί αυτό συζητούσαμε και με τους συναδέλφους νωρίτερα. Και λέγαμε, προσπαθούσαμε να δούμε από πού μπορούμε να βρούμε μάσκες, κάτι παραπάνω, να μπορούμε να τις αλλάζουμε έτσι όπως πρέπει. Οπότε λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το δώρο σας. Βοηθάτε κι εσείς τελικά στον αγώνα που κάνουμε εμείς. Με την επικινδυνότητα που έχει. Είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος της ΠΕΔ. Τι είπε, ότι αν μπορούμε και συνεργαζόμαστε, αυτό το πράγμα που δείξαμε, έτσι. Ο κορονοϊός μας έκανε ένα καλό. Αποέδειξε αυτό το πράγμα, ότι αν μπορούμε να συνεργαστούμε, η αυτοδιοίκηση και πρώτου και δευτέρου βαθμού, και καταφέρουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, βοηθάτε εμάς να δουλέψουμε καλύτερα.